Yep. Genetika so Zagreb, ti Kroatija, ke peksa me bala sinehija, ja ti genetika se na perivalon pujha me dasi giromas, ke pjahna me mikrapedja ta gipedamas, ke ti se kinisa me peza me sa scholio, ke kapja mera pigas to Dinamo, pu kani selection, ta pedja, ke εγώ και μερικά μερικοί από φίλους μου πήγαμε μαζί. Έγινε αρχηγός στο Δυναμό με 20 χρονών, που ήμουν πιο μικρός αρχηγός στο Δυναμό στην ιστορία. Δεν ήταν εύκολο για μένα να γίνω αρχηγός, γιατί συμπαίχτες μου ήταν πιο μεγάλοι από μένα. Μέσο όρο ήταν 26 χρονών. Και εμένα διαλέξανε τελικά παιδιά να γίνω αρχηγός. Ήταν σοβαρή δουλειά για μένα. Αλλά το δέχτηκα αρκετά καλά και μπορούσα να το καταφέρνω να είμαι ηγέτης της ομάδας. Τι επαφή έγινε που με κάλεσε πρόεδρος Γιώργο Βαρινογιάννης, με κάλεσε σε ένα μάτσο εδώ. Εγώ ήμουνα στη λίστα την Ευρώπη, τους παίχτες στην Ευρώπη που έπρεπε να παίζει εδώ στην Ελλάδα. Και Γιώργος Βαρινογιάννης ήταν φίλος με τον Λέο Λάγκ που ήταν director στο Δυναμό. Και με είδε στη λίστα, έβλεπε ότι είμαι από Δυναμό και το παίρνει το Λάγκ και το ρωτάει, το ξέρεις αυτόν. Βέβαια το ξέρει, είπε Λάγκ. Και έτσι έγινε επαφή, ήρθα εδώ στην Ελλάδα να δω ένα μάτς και μετά μιλήσαμε και με ρώτησε αν θέλω να έρθω εδώ. Και εγώ λέω, οκ, θα δούμε οικονομικά, θα δούμε με ομάδα και έτσι μιλήσαμε μετά τηλέφωνο και τελικά δέχτηκα να έρθω εδώ και συμφώνησα με το Παναθηναϊκό πριν τελειώσει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τι ήθελα να με κυνηγάγανε αρκετές ομάδες τότε από Brian Clough του Nottingham, από Hamburger, από Udinese, μεγάλες ομάδες όλες αλλά είχα δώσει λόγο στο Βαρινογιάννη και δεν ήθελα να το χαλάσω και είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα με το Σαραβάκο, με το Ρότσα, Καρούλια, Λαυτσής, Κυράστας. Πάρα πολλούς παίχτες φοβερούς και κάναμε μεγάλη επιτυχία. Αυτή η επιτυχία τώρα καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι, γιατί φτάσαμε στους 4 της Ευρώπη, που ήταν για εκείνο περίοδο τρομερό και φτάσαμε στο 8 στο κύπελλο UEFA, που πάλι ήταν μεγάλο. Θυμάμαι πάρα πολύ Φέινορντ έξω που παίξαμε ένα σημαντικό μάτς που παίξαμε με το Λίβερπουλ, που παίξαμε με Ιουβέντους. Αυτά μάτς όλα ήταν μεγάλα. Ήταν μια πορεία που δύσκολο να ξαναγίνει, γιατί δύσκολο φτάνει στο 4 στην Ευρώπη. Και χάσαμε βέβαια από Λίβερπουλ που είχε τότε φοβερή ομάδα. Εκεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ήταν καλύτεροι από εμάς. Αλλά όλα υπόλοιπα κερδίζαμε. Αυτό ήταν πάντα ντέρμπι. Τότε παίζαμε στο Ολυμπιακό στάδιο και Ολυμπιακός και εμείς. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι που ήταν τελικό κυπέλλου. Κερδίζαμε 4-0 που ήταν στάδιο, ήταν γεμάτο. Αλλά ήταν τρομερό πώς τότε μπορούσαν να πάνε φύλλα. Ήταν μισό στάδιο πράσινο, μισό κόκκινο, χωρίς αστυνομία, χωρίς κανένα. Εμείς έτυχε να κερδίζουμε 2-0 στο ημίχρονο και σιγά σιγά κόσμος από Ολυμπιακό έφευγε από το στάδιο. Μείνανε μόνο δικό μας, κερδίζαμε 4-0 και έγινε ένα celebration. Ήτανε φοβερό match, παίξαμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, παίζαμε πρώτη φορά που ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο, παίζαμε τίκα-τάκα, κρατάγαμε μπάλα, κάναμε combination. Είχαμε καλή ομάδα. Ο Παπαδόπουλος του Ηρακλής τότε μου έκανε tackling στο δικό μας 16 μέτρα και μου έσπασε πόδι. Ποτέ μετά δεν ήμουν καλά ποδοσφαιρικά,
μπορεί να έγινε, αλλά έπρεπε να περιμένω χρόνο.